Υπήρχαν σίγουρα κάποια που ήταν ανάθεση κατευθείαν από σαξοφωνίστα, όπως το, προφανώς το σόλο που, που έχει στον κατάλογο. Υπάρχουν επίσης αυτά, όπως είπες κάποια στιγμή για φιλία, για ένα χορευτικό project που δουλέψαμε κάποια στιγμή. Υπήρχε ένας φίλος που ήθελα έτσι και λες να τον έχω μέσα στην ομάδα που θα δούλευε μαζί μου. Αλλά πολύ συχνά επίσης, αυτά, ειδικότερα σε αυτά τα πιο θεατρικά, χορευτικά project που παρουσιάζουμε εδώ, το επιλέγω να έχω σαξόφωνο γιατί μου δίνει την ευκαιρία ο ένας μουσικός να έχει τα περισσότερα από ένα όργανα που καλύπτουν πολύ μεγαλύτερο range από ότι αν είχα ένα συγκεκριμένο όργανο, ένα φλάουτο, ένα, ίσως ένα κλαρινέτο, που για το δικό μου τρόπο δουλειάς είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ειδικά όταν δοκιμάζουμε πράγματα, έχω γράψει κάτι και μετά θέλουμε να δοκιμάσουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα σε ένα χαμηλότερο range ή σε ένα πολύ χαμηλότερο range. Έχοντας πάντα, ειδικά το συγκεκριμένο σαξοφωνίστα που είναι και φίλος και είναι πιο εύκολη η επικοινωνία, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει προκύψει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι από μικρότερη ηλικία μου άρεσε, και σαν παιδί μαθαίνοντας ένα όργανο, μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω ζωντανές συναυλίες, είτε ορχήστρες, είτε σολίστες, είτε οτιδήποτε σχετικό. Και παράλληλα δεν μπορούσα τόσο να συνδεθώ, ας το πω έτσι, με ηχογραφήσεις, με το δίσκο, με το CD που όχι η καθηγητής θα σου έλεγε άκουσε αυτό το κομμάτι. Είχα πάντα αυτό το πρόβλημα, τη δυσκολία του να προσεγγίσω την ηχογράφηση. Και νομίζω ότι κατ' επέκταση κάπως τη σημερινή δουλειά ή τα τελευταία χρόνια η δουλειά που κάνω έχει πάντα κάποια επιπλέον ζωντανά στοιχεία, που δεν περιορίζεται αναγκαστικά στο να ανέβει ο μουσικός στη σκηνή, να βάλει την παρτούρα στο αναλόγιο και να παίξει, αλλά πολύ συχνά έχει ένα επιπλέον, μια κίνηση, κάποιο θεατρικό περιεχόμενο, ίσως και κάποιο, υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι για μουσικό και λάμπα, ή αυτά που λέγαμε πριν, τα πιο θεατρικά, πιο χορευτικά project, οπότε σχεδόν πάντα υπάρχει ένα οπτικό, ας πούμε, περιεχόμενο μαζί με το ακουστικό. Τώρα κάποιες φορές η αλήθεια είναι ότι μια ολόκληρη σύνθεση μπορεί να ξεκινήσει από μια σκέψη, από μια ιδέα για ένα οπτικό στοιχείο, το οποίο μετά σιγά σιγά αναπτύσσεται και αποκτά ακουστικό περιεχόμενο και μια ολόκληρη σύνθεση φτιάχνεται πάνω της. Ή άλλες φορές κάποια σύνθεση ξεκινάει από ένα πιο φυσιολογικό τρόπο γραφής και σιγά σιγά προστίθενται πάνω της θεατρικά ή άλλα στοιχεία. Αυτό που είναι κοινό και ίσως λίγο πολύ γίνεται και σε άλλου και στις πιο απλές συνθέσεις, αλλά για μένα η δομή και το να έχω μια πιο πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί στη σύνθεση, στο κομμάτι αυτό που προσπαθώ να φτιάξω σχεδόν εξ αρχής, είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι συνήθως φτιάχνω μια ιστορία μέσα στο κεφάλι μου, την οποία κάποιες φορές την δίνω όλη την ιστορία μέσα στη σύνθεση και μπορεί να την παρακολουθήσει ο καθένας, ή άλλες φορές μπορεί να δώσω μόνο μερικά συγκεκριμένα σημεία. Αλλά σχεδόν πάντα υπάρχει ένα σενάριο, ας το πω, από πίσω, το οποίο τις περισσότερες φορές δίνεται μέσα από τον ήχο, αλλά συγκεκριμένα στοιχεία του σε ένα διαφορετικό επίπεδο δίνονται και από αυτά τα επιπλέον στοιχεία, τα πιο οπτικά, της κίνησης, της θεατρικότητας, του χορού ή οτιδήποτε άλλο προστίθεται πάνω τους. Ξεκινώντας από αυτά που λέγαμε πριν, συνήθως ένα από αυτά που έρχονται μέσα στη συζήτηση με τους μουσικούς, ειδικά στις πρώτες επικοινωνίες, είναι το πώς θα βάλουν μέσα στην εκτέλεσή τους τα όποια, όπως τα είπες, παραμουσικά, τα όποια μη μουσικά στοιχεία. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που έρχεται σχεδόν πάντα και νομίζω λογικά, γιατί οι περισσότεροι μουσικοί δεν έχουν τόσο την εκπαίδευση, να το πω έτσι, την εμπειρία του πώς μπορώ να προσθέσω κάτι που δεν είναι μουσικό και να το κάνω μέρος της παράστασης και ένα μέρος του εαυτού μου επίσης. Πολύ συχνά επίσης, από τα στοιχεία που δεν εμφανίζονται στην παρτιτούρα είναι και αυτό αφορά λίγο περισσότερο όργανα, σαν το σαξόφωνο, το κλαρινέτο. Εγώ η εκπαίδευσή μου είναι στα έγχορδα, οπότε
ίσως μερικώς είναι και σφάλμα της γλώσσας που χρησιμοποιώ στο γραπτό, στην παρτιτούρα, ώστε να μην μπορώ κάποια από αυτά τα πράγματα να τα μεταδώσω, αλλά με ενδιαφέρουν πολύ συχνά οι πιο, να τους πω έτσι, βρώμικους ήχοι. Όχι τόσο καθαρός, όχι τόσο τέλειος ήχος, ο οποίος, δεν ξέρω, πάντα, ακόμα και σε όργανα που έχω μία περισσότερη γνώση πάνω τους, πάντα δυσκολευόμουν να το μεταφέρω με ακρίβεια. Οπότε πολύ συχνά σε αυτά που συζητάμε είναι ξέχνα λίγο την πιο τέλεια εκτέλεση που μπορείς να κάνεις και προσπάθησε να την κάνεις λίγο πιο ανθρώπινη, ακόμα και αν ο ήχος πρέπει να σπάσει, αν πρέπει να αναπνεύσεις κάπου που ιδανικά δεν θα το έκανες. Άφησε τον εαυτό σου και προσπάθησε να εκτελέσεις περισσότερο την ιδέα που σου δίνω παρά τη συγκεκριμένη νότα. Και το τελευταίο, αυτό που επίσης ανέφερες, με τις παύσεις. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το εξηγήσω, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η παύση είναι μέρος της μουσικής. Αλλά όταν αρχίζεις και προσθέτεις αυτά τα... Ο μουσικός έχει μια παρουσία πάνω στη σκηνή. Συχνά οι παύσεις μπορούν να γίνουν, να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον τρόπο για κάποιον που νοιάζεται για αυτή τη μεριά. Για πολλούς μουσικούς, το να στέκονται πάνω στη σκηνή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν κάτι να κάνουν, είναι προβληματικό. Κάπου εκεί εγώ βρίσκω ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά για να βάλω τον μουσικό μέσα στον τρόπο σκέψης μου, εκεί χρειάζονται αρκετές συζητήσεις και το πώς το αντιμετωπίζω, πώς το σκέφτομαι, πώς θα μπορούσα να μεταφέρω αυτή την ιδέα στο δικό του χαρακτήρα, στο δικό του τρόπο εκτέλεσης. Οπότε νομίζω αυτά τα τρία είναι τα σημαντικότερα που έρχονται ξανά και ξανά στις συζητήσεις με τους μουσικούς.